Η σημερινή ευαγγελική περικοπή, αγαπητοί μου, είναι τιμητική αναφορά στα πρόσωπα εκείνα που διεικόνησαν εις την ταφήν του Κυρίου. Γι' αυτό και η Κυριακή, η μετά την Κυριακή του Θωμά, δηλαδή η τρίτη Κυριακή από το Πάσχα, ονομάζεται Κυριακή των Μυροφόρων. Τα πρόσωπα που διεικόνησαν ήσαν ο Ευσχήμων βουλευτής, Ευσχήμων θα πει αξιοπρεπής, βουλευτής Ιωσήφ, που κατήγετο από την Αρημαθέα, βοηθούμενος από τον πλούσιον εκείνον κρύπτο χριστιανό, τον Νικόδημο. Ομοίως ήταν η Μαρία η Μαγδαληνή, η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου, η Σαλόμη, η Ιωάννα και κάποιες ακόμη γυναίκες. Αλλά ας δούμε πώς μας διηγείται ο Ευαγγελιστής Μάρκος το γεγονός. Σε απόδοση, θα σας διαβάσω, όχι το κείμενο. Το κείμενο το ακούσαμε προηγουμένως στην Ευαγγελική περικοπή. Ήταν η μέρα Παρασκευή, γράφει ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Παραμονή του Σαββάτου, όταν σουρούποσε, ήλθε ο Ιωσήφ, σεβαστόν μέλος του συνεδρίου και που κατήγετο από την Ερημαθέα, που και αυτός ανέμενε την Βασιλεία του Θεού. Αυτός ετόλμησε και πήγε στον Πιλάτο και του ζήτησε το σώμα του Ιησού. Ο Πιλάτος απόρησε για τον τόσο σύντομο θάνατο του Ιησού και αφού κάλεσε τον εκατόνταρχο, ρώτησε αν ο Ιησούς από ώρα είχε πεθάνει. Και όταν βεβαιώθηκε από τον εκατόνταρχον, εδόρισε στον Ιωσήφ το νεκρό σώμα του Ιησού. Και εκείνος, αφού αγόρασε ένα σεντόνι και κατέβασε τον Ιησού από τον σταυρόν, τον ενετήληξε με το σεντόνι και τον τοποθέτησε σε μνημείο που είχε λαξευθεί στο βράχο. Κατόπιν κύλησε μια ταφόπετρα και έκλεισε το άνοιγμα του μνημείου. Η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία η μητέρα του Ιωσήφ, Ιωσή, παρακολουθούσαν που τον τοποθέτησαν. Και όταν πέρασε το Σάββατο, η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου και η Σαλόμη αγόρασαν αρώματα για να πάνε να αλείψουν το σώμα του Ιησού. Και πολύ πρωί την Κυριακή, μόλις ανέτειλε ο ήλιος, ήλθαν στο μνημείο κλπ. Αυτά μας σημειώνει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, πρόσωπα και ονόματα, όπως είδαμε. Θα μείνουμε από όλο αυτό το κείμενο του ιερών μόνο σε ένα σημείο. Αυτό, στην αγάπη σας, σήμερα θα μας εξυπηρετήσει. Ελθόν Ιωσήφ, ο από Αρημαθέας, ευσχήμων βουλευτής, τολμήσας εισήλθε προς Πιλάτων και ιτήσατο το σώμα του Ιησού. Γιατί άραγε ο Ευαγγελιστής έγραψε αυτό το «τολμήσας», αφού ετόλμησε, με το χ του τολμώ? Για να κατανοήσουμε αυτόν τον λόγο, αρκεί να δούμε το κλίμα των ημερών εκείνων, που ήταν εξαιρετικά φορτισμένο. Εξαιρετικά φορτισμένο. Μέχρι φανατισμού μεγάλου. Μπορεί ο λαός που αγαπούσε τον Ιησούν, αλλιάρχοντες τον φθονούσαν και τον μισούσαν θανασίμως. Γι' αυτό και τον οδήγησαν εις την καταδίκη του Σταυρού. Αν κάποιος έδειχνε εύνοια στον Ιησούν,
το βρίσκουμε αυτό γραμμένο και στους άλλους Ευαγγελιστάς, και μάλιστα αρκετά πριν συλληφθεί ο Χριστός, που ήδη πλέον είχε καταδικαστεί με την κατηγορία του πλάνου και του βλασφήμου, ότι ο Ιησούς ήταν πλάνος και βλάσφημος και ότι είχε σφετεριστεί θείες ιδιότητες, γιατί έλεγε ότι είμαι Υιός του Θεού. Αυτός θα θεωρείτο, εννοείται ο Ιησούς, εξωμότης της πατρώας θρησκείας, και έτσι θα εστρέφετο εκείνος που θα ακολουθούσε τον Ιησού, θα εστρέφετο και κατά των πολιτικών και των στρατιωτικών αρχών, αλλά και των εκκλησιαστικών αρχών. Καταλαβαίνετε, το θέμα ήταν βαρύτατο. Έτσι, αν κανείς έδειχνε τη συμπαθιά του εις τον Ιησού Χριστόν, σημερίζετο τα εγκλήματα, άκουσον, σημερίζετο τα εγκλήματα του Ιησού Χριστού. Όταν συνεπώς πολύ ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο πράγμα αυτό, να ζητήσει κάποιος το νεκρό σώμα του Ιησού, σημαίνει ότι είχε κάποια συμπάθεια με εκείνον ο οποίος είχε κρεμαστεί επί του Σταυρού, και μάλιστα να το ζητήσει από τον Πιλάτο. Ο Πιλάτος ήταν πολύ καλύτερος από τους άρχοντες των Εβραίων, ο οποίος ζητούσε βέβαια και την ευκαιρία να θώσει τον Ιησού. Το έγκλημα του Πιλάτου ήταν ότι έδειξε δειλία όταν του είπαν οι Εβραίοι, οι πονηροί Εβραίοι, του είπαν, εάν δεν τον καταδικάσεις δεν είσαι φίλος του Κέσαρος. Αυτό σήμαινε πάρα πολλά, και φοβήθηκε ο Πιλάτος για να κρατήσει τη θέση του, και έτσι υπέγραψε, θα λέγαμε, παρέδωσε τον Ιησού για να σταυρωθεί. Τι κατάντημα, αλήθεια, τι να πει κανείς. Και ξέρετε, την έχασε πάρα πολύ γρήγορα, σας το λέω έτσι παρενθετικά για την ιστορία, τη θέση του ο Πιλάτος. Έπεσε από τη θέση του, και μάλιστα φεύγοντας εξορίστηκε κάπου στην Κρήτη, στα νότια της Κρήτης, κάπου στο ύψος του Ηρακλείου, αλλά νότια όμως. Μέχρι σήμερα δείχνουν τον τάφο του Πιλάτου εκεί. Ναι, ο ταλέπορος ο Πιλάτος ήθελε να περισσώσει τη θέση του και κατεδίκασε τον Ιησού. Αλλά γιατί λέμε αυτά για τον Πιλάτο και δεν το λέμε για τον εαυτό μας, όταν προχθές ακούστηκε, επειδή δεν άναψε η φλόγα από το Απολλώνιον φως μέσω φακού, το ξέρετε, στην Ολυμπία. Ναι, δεν άναψε, γιατί εκείνη την ώρα που πήγαν να ανάψουν βρέθηκε ένα σύννεφο, δόξα τω Θεώ, βρέθηκε ένα σύννεφο, εγώ χειροκροτούσα άμα το άκουσα αυτό, και έκρυψε τον ήλιο και δεν υπήρχαν ακτίνες του ηλίου για να περάσουν μέσα από το φακό και να ανάψει φωτιά. Και λέει ο δημοσιογράφος εκείνος που τα έλεγε αυτά, οργισμένος, αφάνταστα οργισμένος και βρίζοντας. Τελικά, ξέρετε, άναψε με μία αναπτήρα, έτσι λένε. Λοιπόν, ξέρετε τι είπε, ούτε ο Βούδας, ούτε ο Μωάμεθ, ούτε ο Γιαχβέ, ούτε ο Ιησούς είναι πιο πάνω από το Απολλώνιον φως. Πάρτε το παρακαλώ, να δείτε κατά πόσο είμεθα ή δεν είμεθα ειδωλολάτρε. Ώστε λοιπόν ο Ιησούς είναι κατώτερος του Απολλωνίου φωτός, δηλαδή του ηλίου. Εκείνο που λέμε τη Μεγάλη Πέμπτη, όταν λέμε κάθε Ευαγγέλιο, δόξα τη μακροθυμία σου Κύριε, λέμε. Μακροθυμεί ο Θεός, μακροθυμεί. Αλλά τι να πούμε, για να δείτε πόσο έχουμε προχωρήσει εις την ιδωλολατρία. Και τώρα περιοδεύει αυτό το φως, το Ολυμπιακό φως, θέλετε, της αναπτήρας το φως, περιοδεύει τώρα, μάλιστα χθες τα πήγαινε στην Καστοριά, και τιμές και δόξες υποδοχής, σαν να είναι το Άγιο Φως από το τάφο του Χριστού. Μάλιστα, σας τα λέω για ενημέρωση, παρότι εσείς ενημερώνεστε πολύ καλύτερα από εμάς. Ωστόσο,
Ήταν επικίνδυνο λοιπόν να πάει κανείς να ζητήσει το σώμα του Ιησού από τον Πιλάτον. Αλλά νομίζετε ότι δεν ήταν επικίνδυνο και για αυτές τις γυναίκες που έδειχναν αυτή τη συμπάθεια εις τον νεκρόν Ιησούν? Θα έλεγε κανείς, μα νεκρός είναι, τι έχετε να φοβηθείτε ο άρχοντες, νεκρός είναι. Αρκεί να θυμίσουμε τη φράση εκείνη του Ματθαίου, ήσαν δε εκεί και γυναίκες πολλέ απομακρόθεν θεωρούσε. Έβλεπαν από μακριά την ταφή που έκανε ο Ιωσήφ με τον Νικόδημο, βοηθούμενος με τον Νικόδημο. Από μακριά δεν πήγαιναν κοντά, φοβόντουσαν, θεωρούσε. Έβλεπαν λοιπόν που τίθεται, για να πάνε κάποια άλλη ώρα, ήσυχη ώρα, να λείψουν με μοίρα το σώμα, το νεκρό σώμα του Ιησού. Όταν απεφάσισαν να επισκεφθούν το μνημείο, αγνώσαν αυτές οι γυναίκες την στρατιωτική φρουρά που είχαν βάλει οι αρχιερείς και λοιπά, και πήγαν πολύ πρωί για να αποφύγουν τα ανθρώπινα μάτια. Ναι, όπως πάνε μερικές χείρες γυναίκες, πάνε στην εκκλησία πρωί πρωί να ανάψουν ένα κεράκι και μετά εξαφανίζονται από την εκκλησία. Μη τις κατηγορήσουν ότι εσύ είσαι χείρα γυναίκα και τόλμησες να πας στην εκκλησία. Και τι είναι η εκκλησία, χοροδιδασκαλίων, για να χορέψεις και να σε κατηγορήσουν ότι δεν τιμάς τον νεκρόν σύζυγό σου? Αυτά είναι τα καμώματα ημών των ανθρώπων. Ωστόσο, κάτω λοιπόν από αυτές τις συνθήκες κατανοούμε αυτό που γράφει ο Ευαγγελιστής Μάρκος δια τον Ιωσήφ, ότι τολμήσας, αφού ετόλμησε, επήγε στον Πιλάτο. Αυτή όμως η τόλμη για μας είναι σπουδαία και ζητητέα. Τι είναι η τόλμη? Εξάλλου είναι και ένα σύνθημα των στρατιωτικών. Ο τολμών νικά. Το βάζαν κάποτε εδώ στο νόμο τους στρατιωτικοί. Ο τολμών νικά. Αυτός ο οποίος τολμά, αυτός και νικά. Είναι αλήθεια. Τόλμη είναι το θάρρος. Είναι η αφοβία. Είναι το ρίψιμο στον κίνδυνο. Και αν μένει τόλμη, είναι επί αγαθών πραγμάτων, τότε είναι αξιοθαύμαστη και επενετή. Αν όμως είναι επί κακών πραγμάτων αυτή η τόλμη, όπως λέμε, ο παλιάνθρωπος τόλμησε, λέμε, ο παλιάνθρωπος τόλμησε, επί κακών πραγμάτων, ο αδιάνθρωπος και λοιπά και άλλους χαρακτηρισμούς, τότε είναι αυτή η τόλμη αμυαλή και συνεπώς κατακριτέα. Για να έχουμε όμως μια εικόνα της ασυναίτου τόλμης, πρέπει να δούμε από κοντά και τι λέγει η Αγία Γραφή. Λέγει, άμυαλα τολμηρός στάθηκε ο Αδάμ μαζί με την Εύα. Η αποστασία τους ήταν μια τόλμη του Αδάμ και της Εύας, ανόητη, που κόστισε σε αυτούς τόσο ακριβά. Η τόλμη τους στάθηκε ταυτόσιμη με την θρασίτητα και την ανέδεια και την προπαίτεια. Παρότι ο Αδάμ για μια στιγμή είπε «κρύφτηκα, γιατί δεν μπορώ Κύριε να σε αντικρίσω, ντρέπομαι». Τι ντρέπεσαι? Είμαι γυμνός και ντρέπομαι. Και ποιος σου είπε ότι είσαι γυμνός και λοιπά, τα γνωρίζετε. Και μια απερίσκεπτη και αλόγιστη τόλμη λογαριάζεται ούτε λίγο ούτε πολύ με αυτοκτονία. Λέγει η Σοφία Σιράχ, με τα τολμηρού μη πορεύου εν οδό ή να μη βαρύνεται κατά σου. Αυτός γαρ κατά το θέλημα αυτού ποιήσει και τη αφροσύνη αυτού συναπολεί. Δηλαδή, με απερίσκεπτα ρυψοκίνδυνων άνθρωπων μη περπατάς στο δρόμο, μη πολιτεύεσαι μαζί του,
για να μην πέσει κάτω, από το βάρος της αλογής του τόλμης του, αλογής του τόλμης του, γιατί τότε θα κάνει πολύ κακό και στον εαυτό σου που τον συνοδεύεις. Προσοχή. Όταν ξέρω ότι ένας άνθρωπος στον δρόμο θα κάνει παλαβιές, να το πω έτσι, πάμε μαζί του να περπατήσουμε? Προφανώς όχι. Αν έχουμε φρόνηση, εννοείται. Και οι τέτοιοι τολμηροί πάντοτε πλεονάζουν σε κάθε εποχή. Τους χαρακτηρίζει πολλές φορές και ένας τυχοδιοκτισμός. Τυχοδιώκτης είναι εκείνος ο οποίος κυνηγάει από πίσω την τύχη του. Κάπου να πιαστεί, κάτι να βρει, κάπου να κουμπίσει. Προτείνουν οι άνθρωποι οι τολμηροί μεγαλεπίβολα και επικίνδυνα σχέδια που τυχόν μπορεί κανείς να εμπιστευτεί σε αυτούς τους ανθρώπους τις οικονομίες τους και αυτές να εξανεμιστούν. Ξέρεις, θα κάνω, να σου δώσουμε χρήματα, να σε χρηματοδοτήσουμε, και τα τρώει όλα και δεν κάνει τίποτα. Δεν είναι σπάνια πράγματα. Αυτοί είναι οι μικρό-μεγαλοαπατεώνες. Οι μικρό-μεγαλοαπατεώνες που είναι τολμηροί με την κακή σημασία της λέξης. Τα μεγάλα κέρδη από την καλλιέργεια και τη διακίνηση ακόμα των ναρκωτικών. Πού πηγαίνεις, άνθρωπέ μου? Διακινείς ναρκωτικά και σε πιάσουν και φας 20-30 χρόνια ή ισόβια ακόμα στη φυλακή? Είναι τολμηρός, σου λέει, δεν θα με πιάσουν. Ο εύκολος πλουτισμός από αναζήτηση ακόμα κρυμμένων θησαυρών. Πόσοι πάνε και σκάβουνε να βρούνε κρυμμένους θησαυρούς. Ναι, μια φορά μια παρέα πήγε, τόλμησε. Και ξέρετε, όταν πάνε 2-3 που δεν έχουν και καμιά ιδιαίτερη σχέση μεταξύ τους, είναι φίλοι κάπως έτσι, εκεί μπορεί να αλληλοσκοτωθούν όταν ευρεθεί ο θησαυρός. Έτσι λοιπόν κάποιος ανόητος επήγε, του δώσαν, βρέθηκε ο θησαυρός, ένα πυροβολισμό, μπήκε η σφαίρα εδώ στο στέρνο, τον άρπαξαν αυτόν άλλοι εντωμεταξύ, τον μπήκαν στο νοσοκομείο. Εκεί όμως έπρεπε να δοθεί ένα ιστορικό, πως η σφαίρα αυτή σφινώθηκε στο στέρνο. Και μόλις αυτός κατάλαβε ότι είναι λίγο καλύτερα, εδραπέτευσε από το νοσοκομείο. Το άκουσα την ιστορία από πρώτο χέρι. Αυτά κάνουν οι τολμηροί που η τόλμη τους είναι αδιάκριτη. Δεν έχουν δηλαδή διάκριση να κρίνουν πού θα πάμε, τι θα κάνουμε. Τα κίνητρα πάντως αυτών των ανθρώπων είναι η εγωπάθεια, η καινοδοξία και ο πλουτισμός. Αυτός ο τολμηρός λέγεται τολμητίας και δεν έχει καμία σχέση με εκείνη την τόλμη που είναι συνετή, προέρχεται από μια συνετή πρωτοβουλία, όπως εμπροκειμένου ήταν εδώ του Ιωσήφ η πρωτοβουλία. Μας θυμίζει ακόμα εκείνο που λέγει ο Ματθαίος, ετέρε φίλε, από δύο παραβολές είναι, πως εις ήλθες όδε μη έχουν ένδυμα γάμου? Ο δε εφημώθη, δεν είχε τίποτα να πει, μπήκες μέσα. Πως? Μερικοί κοινωνούν, Φερρυππίν, χωρίς να εξομολογηθούν. Άκουσα για κάποιον που κοινώνησε τώρα το Πάσχα και αυτός ο άνθρωπος πρέπει να ήταν ανεξομολόγητος. Ποτέ δεν εξομολόγηκε στη ζωή του. Αυτό δεν είναι μία τόλμη? Και η οποία είναι φοβερή, μπορεί να σε βρει και ο θάνατος. Το λέει ο Απόστολος Παύλος. Και αρρώστια και θάνατος, επειδή κοινώνησες χωρίς να διακρίνεις ότι είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και όπως λέει η Σοφία Σιράχ, ψυχή τολμηρά εξαρτήσεται. Θα πάει περίπατο η τολμηρά ψυχή. Πάντοτε όλα αυτά επάνω στο σημείο της κακής τόλμης. Αγαπητοί μου, τι είναι η τόλμη? Λέγει ο Πίνδαρος, ο δικός μας, ο Έλληνας, ότι είναι το θάρρος
για καλές και γενναίες πράξεις. Μάλιστα λέει τόλμα καλών, το καλόν γενική πληθυντικού, να τολμάς επί αγαθών πραγμάτων, τόλμα αγαθών, για γενναίες δηλαδή πράξεις. Είναι το θάρρος που παίρνει ο τολμηρός να επιχειρήσει ή να υπομείνει κάτι το φοβερό ή δύσκολο. Θυμάμαι σε ένα αναγνωστικό του δημοτικού μου σχολείου, εγώ όταν πήγαινα σχολείο, είχε ένα ανάγνωσμα το εξής. Πήρε φωτιά ένα σπίτι και εκεί θα έκανε το ζωντανή κάποια κοπέλα. Ένας λοιπόν νεαρός τόλμησε και μπήκε μέσα στις φλόγες και την έσωσε την κοπέλα. Όμως δυστυχώς δεν ξέρω τι πυρωμένο ξύλο πώς έγινε και τυφλώθηκε. Και η κοπέλα αυτή παντρεύτηκε αυτόν τον νέο των τυφλών, γιατί της έσωσε τη ζωή. Ωραία πράγματα αυτά. Ωραία πράγματα. Αυτά έκανε τώρα και ο Ιωσήφ. Αγαπούσανε πάρα πολύ τον Ιησού Χριστό και τον επίστευσαν μαζί με τον Νικόδημο. Και τώρα αψηφούν τα πάντα, έστω κι αν έπρεπε αυτοί οι άνθρωποι να λιθοβοληθούν. Αυτό έκαναν και οι μυροφόρες γυναίκες. Και αυτή τους ακόμη η τόλμη στάθηκε μνημόσυνον αιώνιον, τόσο στην ιστορία όσο και στον ουρανό. Και η σημερινή Κυριακή κάνει μνήμα αυτών των προσώπων δια την τόλμη που ετόλμησαν. Και η τόλμη αυτή είναι η υπέρβαση του φόβου, δεν είναι μόνο σε κάποια έκτακτα περιστατικά, αλλά και η ανάληψη τρόπου ζωής, όπως είναι η χριστιανική ζωή. Σήμερα ένας νέος για να ζήσει μέσα σε μια κοινωνία διαφθαρμένη θέλει τόλμη. Θα το ξαναπώ, θέλει τόλμη. Νέα μου, έχεις τόλμη? Είναι αγαθή αυτή η τόλμη. Μη φοβάσαι αν σε κακολογήσουν, σε βρίσουν, καν χάσουν, γελάσουν, ειρωνευτούν. Τίποτα μη φοβηθείς αυτά. Εσύ θα κάνεις εκείνο το οποίο πρέπει να κάνεις. Σήμερα λοιπόν, για να φέρεις το όνομα χριστιανός, γενικά χριστιανός, πρέπει να αισθάνεσαι ότι έχει συνέπειες. Και οι συνέπειες, το λιγότερο είναι η ειρωνία. Το λιγότερο. Αύριο θα είναι ο αποκλεισμός ακόμη και από αυτή τη ζωή. Δηλαδή, αυτό που λέει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, το εμπάργκο που λένε, σύγχρονη έκφραση. Δηλαδή, δεν θα μπορείς, το λέει σαφώς ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ούτε να αγοράσεις, ούτε να πουλήσεις. Τι θα κάνεις τότε, άνθρωπε? Θα είσαι τολμηρός. Έτσι λοιπόν γίνεται ο χριστιανός σήμερα, ιδίως σήμερα γίνεται ομολογητής Χριστού. Και αυτό βεβαίως απαιτεί τόλμη και τόλμη. Ας θυμηθούμε εκείνους τους τρεις παιδες που είχαν εξέχουσα θέση στην Βαβυλώνα, που ερήφθησαν, ετόλμησαν να μην προσκυνήσουν την χρυσή εικόνα, το είδωλο του Μαρδούκ, που ήταν ο πολιούχος της Βαβυλώνας, και ερήφθησαν στο καμίνι του πυρός. Ετόλμησαν. Τι να πω τώρα από την ιστορία τους. Ακόμη και ήρθε αυτός ο ίδιος, ξέρετε, ο Ιησούς Χριστός, ο τέταρτος άγγελος που είχε μορφή αγγέλου μέσα στο καμίνι, ήταν ο Θεός Λόγος πριν ενανθρωπίσει. Το ξέρετε αυτό? Λέει ο Ναβουχοδονόσορ, μα εγώ βλέπω τέσσερις, έριξα τρεις και βλέπω τέσσερις. Ναι, και τους έσωσε. Τι άλλο να πω? Είναι πάμπολα τα παραδείγματα εκείνα. Ο Δανίλ άνοιγε το παραθυρό του και έκανε προσευχή στρεφόμενος προς την Ιερουσαλήμ, εχμάλωτος και αυτός των Βαβυλωνίων. Και κάποιοι εχθροί του είπαν, έβγαλε ο Ναβουχοδονόσορ ένα διάταγμα, τελικά τον έριψαν εις το λάκκο των λεόντων. Και τα λεοντάρια ήταν σαν αρνάκια μπροστά του. Σαν αρνάκια μπροστά του. Η υμνολογία μας περισσώζει αυτό το περιστατικό και βλέπει κανείς τη μεγάλη ακριβώς σημασία το να είναι κανείς τολμηρός και μάλιστα επιθεμάτων, όπως είναι η λατρεία και η πίστη στον αληθινό Θεό.
και αν θέλετε να συνεχίσουμε, τόλμη είχε δείξει και ο Τοβίτ, προκειμένου να ενταφιάζει τους φωνευμένους Ιουδαίους που τους πετούσαν από το τείχος της Νινεβή κάτω, και πήγαινε αυτός και τους έθαβε. Ναι, ναι, τόλμη χρειάζεται. Αν τον συνελάμβαναν, αλλή μόνο του. Και αυτό θα τον πετούσαν από το τείχος κάτω. Τόλμη λοιπόν χρειάστηκε και εκείνη η μάνα των 7 Μακαβαίων. Και πού να παριθμεί κανείς, περνάει η ώρα. Αγαπητοί, η Εχέφρον τόλμη, η μυαλωμένη δηλαδή τόλμη, είναι ένα χάρισμα. Είναι μια αρετή. Η πίστη την ατσαλώνει. Κατά το πίστη που γράφει στην προς Εβραίους ο Απόστολος, έφραξαν στόματα λεόντων, υπενήσεται τον Δανίλ, έσβεσαν δύναμη πυρός, υπενήσεται τους τρεις πέδες. Αλλά και η αγάπη στέκεται κίνητρον της τόλμης. Αν αγαπάς, αν ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος και οι μυροφόρες γυναίκες δεν αγαπούσαν τον Κύριον, τότε δεν θα τολμούσαν ποτέ ένα τέτοιο εγχείρημα. Η αγάπη λοιπόν ουζητήτα εαυτής, πάντα υπομένει, τα πάντα μετέρχεται, αρκεί να επιτύχει εκείνο που θέλει. Και η τόλμη δεν είναι μια αρετή περιστατική, αλλά χρειάζεται καθημερινά αυτή η τόλμη, είτε για μικρά είτε για μεγάλα πράγματα. Για να αποδώσει κανείς το δίκαιο χρειάζεται τόλμη. Ο Πιλάτος δεν είχε την τόλμη να αποδώσει το δίκαιο, γιατί εφοβήθηκε. Αλλά και ένας σύγχρονος δικαστής θέλει τόλμη. Όταν ξέρω εγώ τι. Ακόμη για να αποδώσεις την αλήθεια, όταν οι άλλοι τη διαστρεβλώνουν, χρειάζεται τόλμη. Στην εποχή μας χρειάζεται κάθε στιγμή τόλμη για να ζήσει κανείς όντως χριστιανικά. Πρέπει να σταθεί κόντρα τερέντουμ, κόντρα στο ρεύμα, αντίθετα στο ρεύμα. Δεν λογαριάζει τίποτα, αρκεί να σταθεί πιστός και εδραίος σε εκείνο το οποίο πιστεύει. Τόλμη χρειάζεται να αποκαλύψεις και το αληθινόν πρόσωπο των καιρών. Ξέρετε ποια είναι η εποχή μας, θα πει ο τολμηρός άνθρωπος, όταν οι άλλοι λένε θα τρώμε με χρυσά κουτάλια, με κάτι παγκοσμιοποιήσεις, με κάτι σούπα, κάτι σούπες, υποσχέσεις, κολοκύθια στο πάτερο. Θέλει τόλμη να αποδεικνύεις ότι αυτά όλα θα αποβούν σε δεσμεύσεις. Βλέπω κάπου κάποια άρθρα ή περιοδικά ή εφημερίδες που ακριβώς οι άνθρωποι αυτοί έχουν την τόλμη της γνώμης των, και είναι πολύ σπουδαίο να τα λέει κανείς αυτά. Και η τόλμη, είπαμε, είναι δώρον του Αγίου Πνεύματος. Ναι, ούγαρε εδώ και νημήν, λέει ο Απόστολος Παύλος στη Δευτέρα προς Τιμόθεον επιστολή του, ούγαρε εδώ και νημήν ο Θεός πνεύμα δηλίας αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Μόνο η τόλμη πρέπει να ξεκινάει από τη φρόνηση, να ξεκινάει από την πίστη, από την αγάπη και την αλήθεια, για να αποδώσει αγαθά. Ο Ιωσήφ, ο Νικόδημος, οι μυροφόρες γυναίκες είναι τα σύμβολα αυτής της μεγάλης τόλμης. Αμήν.